Στο συνεχιζόμενο σύριαλ της πορείας του υδροελεκτρικού έργου της Μεσοχώρας, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και δήμαρχος Μουζακίου, Γιώργος Κοτσός. Υπολείπεται η υπογραφή της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της περιβόητης ΑΕΠΟ, προκειμένου το έργο της Μεσοχώρας να μπει στην τελική φάση για την πλήρωσή του, και θέλω να πιστεύω ότι στο αυριανό ραντεβού, στην αυριανή συνάντηση που θα έχουμε ως ΠΕΔ Θεσσαλίας, ως ΕΘΕΜ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι και αυτή εκεί παρούσα, αλλά και άλλοι φορείς από τη Θεσσαλία, να έχουμε μια ουσιαστική κουβέντα και κυρίως να αποσπάσουμε τη δέσμευση από τον Υπουργό, σύμφωνα με τα λεγόμενα που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι μέσα στο 2017 θα έχει λυθεί το ζήτημα της υπογραφής της ΑΕΠΟ. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για τη ΔΕΗ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επιπλέον εργασίες συντήρησης του φράγματος που έχει υποστεί κόπωση από τη χρόνια αργία που τελεί, αλλά και ταυτόχρονα να μπει σε λειτουργία αυτό το πολύ μεγάλο έργο που θα παράγει περίπου 168 μεγαβατόρες καθαρής ενέργειας και θα αποδίδει στη ΔΕΗ πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, είχαμε και μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη προχθές με την επίσκεψη του Υπουργού του κ. Σπίρτζη στην Καρδίτσα, όπου επί της ουσίας μας ανακοίνωσε τη βούληση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει το φράγμα της Σικιάς. Ένα έργο για το οποίο υπήρχαν δυσίωνες προβλέψεις, από ό,τι διαφαίνεται έχει πιστεί και η κυβέρνηση κάτω από τα ατράνταχτα επιχειρήματα που τόσο καιρό προβάλλουμε ως ΠΕΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΓΕΟΤΕ, με το ΤΕΕ, με την ΕΘΕΜ, με την Περιφέρεια για την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του φράγματος της Σικιάς, που αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένο στο 65% περίπου και αν παραμείνει ανενεργό κινδυνεύει με κατάρρευση. Θεωρώ ότι ο κ. Σπίρτζης στη σωστή κατεύθυνση κινούμενος είπε πως θα ολοκληρωθεί το έργο, θα λειτουργήσει ως υδροηλεκτρικό. Δεν είναι θέμα αυτό για μας. Και βέβαια, θέσαμε και το ζήτημα της επένδυσης της σύραγγας της Δρακότρυπας, η οποία έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου και κινδυνεύει με κατάρρευση λόγω του ότι δεν έχει επενδυθεί. Είπε γι' αυτό το θέμα ότι θα μας στείλει τεχνικό κλιμάκιο προκειμένου να κάνει την τεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση και αυτού του θέματος.